Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσεις τις αρχές σου. Εδώ πέρα σας έχω ένα παράδειγμα πώς έκανα εγώ αυτόν τον καθορισμό. Δεν ήμουν ποτέ τόσο αδύνατος, αλλά εδώ. Βλέπουμε ποιες είναι οι δικές μου προσωπικές αρχές. Είναι μια αρκετά μεγάλη δουλειά. Εγώ θα ήθελα τώρα, αν σας είναι εύκολο και αν δεν έχετε χαρτί και μολύβι να σας δώσω, να μου συμπληρώσετε 2-3 από τις αρχές για τις οποίες είστε σίγουροι ότι είναι δικές σας. Εγώ θέλω να μου γράψετε από 1 έως και 3. Μπορώ να σας στείλω το PowerPoint, δεν χρειάζεται να το... από 1 έως και 3 αρχές σας. Αξίες. Αξίες. Πολύ ωραία. Από 1 έως και 3 αξίες, οι οποίες είστε σίγουροι ότι είναι δικές σας. Δεν είναι του παπά, δεν είναι του γείτονα, δεν είναι της μαμάς. Η μητέρα μου είναι εκεί πέρα. Δεν είναι και γράφει. Δεν είναι και γράφει. Εκείνης θα της στείλει το PowerPoint. Οι δικές μου οι απαντήσεις... Περάσουν και τα όνομα, θα είναι τέτοιες. Όχι, αυτό το κρατήστε εσείς, εγώ δεν το θέλω. Σας είναι. Είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να είστε ειλικρινείς. Οι δικές μου οι πρώτες απαντήσεις που είχα κάνει σε αυτή την ερώτηση ήταν: ο καθένας είναι διαφορετικός, εμείς δημιουργούμε το μέλλον, κάνουμε όλα όσα πρέπει, δημιουργούμε ομάδες και η επιτυχία μετρέται σε ευρώ, σε χαμόγελο και σε ποιότητα. Αυτό ήταν η πρώτη μου προσπάθεια σε αυτό. Μετά κάνεις σαν και... Ερώτηση που μας κάνεις σε αυτή την ερώτηση σας έκανα. Όλα αυτά, και ξανά μία. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δημιουργούμε εμείς το μέλλον μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει, δημιουργούμε ομάδες, επιτυχία μετριέται σε ευρώ, χαμόγελο και ποιότητα. Το τελευταίο δεν είναι όμως, οι αξίες. Όλα είναι αξίες. Όλα. Για μένα, εγώ αυτή ήταν η πρώτη μου απάντηση. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Αλλά μετά κάθισα και έπιασα όλες αυτές τις απαντήσεις και είδα ποια από αυτά τα λέει ο περίγυρός μου περισσότερο παρά εγώ. Ποια από αυτά θα απαρνιόμουν. Έτσι και μου λέγανε, μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις, ποια από αυτά θα παρατούσα, ποια θα πετούσα στην άκρη. Και έφτιαξα μια δεύτερη λίστα, που από εδώ πέρα μπορείτε να αντιγράψετε, γιατί αυτές είναι οι σωστές αρχές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Είναι ελευθερία, ανάπτυξη, συντροφικότητα, ηθική, ευτυχία, κοινωνικότητα, τεχνολογία, υγεία, παραγωγικότητα και άνεση και ομορφιά. Ελευθερία, ανάπτυξη, συντροφικότητα, ηθική, ηθική, ευτυχία, ευτυχία, κοινωνικότητα, κοινωνικότητα, τεχνολογία, τεχνολογία, υγεία, παραγωγικότητα και άνεση και ομορφιά. Μην το βγάζεις. Το επόμενο δεν αλλάζει πολύ. Άνεση και ομορφιά. Ναι, ναι. Άνεση και ομορφιά δεν είναι και τόσο... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν αγοράζω τίποτα αν δεν είναι άνετο. Τίποτα! Δεν αγοράζω παπούτσια, δεν αγοράζω εσόρουχα, δεν αγοράζω στυλό, δεν αγοράζω τίποτα αν δεν είναι άνετο. Άρα όταν είμαστε στριμωγμένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πρέπει να μην κάνουμε τίποτα. Όχι! Μέχρι να δούμε... Όχι! Είναι κανείς άλλος που έχει πάρει, που νόμιζε ότι αυτό ισχύει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι μόνο αυτό που εγώ θεωρώ σωστά. Και αυτά ισχύουν μόνο για τον δικό μου κόσμο. Εντάξει. Για μένα, εάν βρίσκομαι σε μια άβολη κατάσταση, πρέπει να κάνω πράγματα για να μην είναι άβολη. Πρέπει να σταματήσω να είναι άβολη αυτή η κατάσταση. Αυτό άμα σας προβληματίζει ενώ ψηφιστά που είναι να κάνετε. Δεν θα το κάνετε γιατί... Όχι, γιατί θα βρω τρόπο να το κάνω άνετα, εάν θέλω να το κάνω. Στον ίδιο χρόνο ή στον ίδιο χρόνο. Στο πιο... Υπάρχουν πράγματα, που θυσιάζεις, υπάρχουν και αρχές τις οποίες έχεις στη σειρά. Εάν μου είναι άβολο να είμαι ελεύθερο, αν μου είναι άβολο να είμαι ελεύθερος και να αναθίσομαι, θα το δεχτώ. Γιατί για μένα η ελευθερία και η ανάπτυξη είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά θα προσπαθήσω και αυτά να τα κάνω άνετα. Υπάρχει μια ιεραρχία. Όλοι μας έχουμε μια ιεραρχία. Κάποιοι από εμάς θεωρούμε τη φροντίδα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ένα πράγμα πολύ πιο από αυτή τη λίστα και πιθανόν πολύ από εσάς να θέλετε να το βάλετε μέσα.
Εάν αυτό το έχετε ψηλά στη λίστα σας, τότε θα πρέπει να μην είσαστε τόσο άνετα όταν το κάνετε. Δηλαδή, άμα σας υποχρεώνουν οι συνθήκες να μην είσαστε άνετα όταν φροντίσετε, θα πρέπει να το δεχτείτε. Και να ψάχνετε αργά-αργά να βρείτε τρόπο να το υπερβείτε. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε το τι θεωρούμε εμείς πιο σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό. Δεν είναι όλα ίδια. Αλλά όταν την έκανα λοιπόν αυτή την άσκηση εγώ για τον εαυτό μου, μετά μου λέει ο δάσκαλός μου, ο Άγγελος Οδερλόπος που είχε ομιλία αμέσως πριν από εμάς, όχι σε αυτήν την αίθουσα, στην κάτω, μου είπε ότι δεν αρκεί αυτό. Και αυτό δεν θα προλάβουμε. Όχι, δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε εδώ. Αλλά μου είπε, χρειάζεται να εξηγήσεις τι εννοείς με τη λέξη ελευθερία και αυτό να το κάνεις γραπτός. Οπότε εγώ θεωρώ, γιατί λέγοντας τη λέξη ελευθερία, ότι έχω δυνατότητα να κάνω επιλογές και όλες τις επιλογές που κάνω, αναλαμβάνοντας την προσωπική ευθύνη για αυτές και τις επιπτώσεις τους, έχω δικαίωμα να τις κάνω. Αυτό είναι για μένα ελευθερία. Εντάξει. Για άλλον ελευθερία είναι να κάνει ό,τι του καπνίσει. Και ό,τι και να συμβεί, συνέβη. Θέτει ελευθερία και χρήματα. Εάν δεν έχεις πολλά λεφτά, έχεις λιγότερη ελευθερία. Ισχύει αυτό. Είναι ενέργεια το χρήμα. Είναι, ο αδερφός μου λέει είναι αποθήκες οι ενέργειες. Δεν είναι καν ενέργεια. Μετά, το δεύτερο, ανάπτυξη. Διάθεση για αλλαγές, δηλαδή να είμαι ανοιχτός στις αλλαγές, γι' αυτό σημαίνει για μένα ανάπτυξη. Και δράση και ευελιξία. Θέλω να είμαι μονίμως ευέλικτος, να μην αισθανθώ ποτέ παγιωμένος και να δρώ. Να μην είμαι... να είμαι δραστήριος και να είμαι και... να μου είναι εύκολη... Σας αρέσει τα ηχητικά. ηθική ισορροπία αρχών και πράξεων, ευτυχία, κατάσταση, αλλογιαστημένες, ασυντροφικότητα, αγάπη, κοινό μέλλον, συμπόρευση. Αυτό θεωρώ εγώ τέτοιο. Να μοιράζεις την αγάπη δηλαδή. Αγάπη, που λέει και το τραγούδι, συντροφικότητα, συμπόρευση. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Τεχνολογία με ενδιαφέρει μόνο για την εφαρμοσιμότητα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει έτσι απλώς η τεχνολογία, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λέγω της ευκολίας, έτσι. Σαν ευκολία. Λύσεις. Είπαμε, ήθελε άνεση. Ακριβώς. υγεία ψυχική και σωματική και μια ισορροπία μεταξύ αυτών. Και παραγωγικότητα εγωκεντρικά. Θέλω εγώ να είμαι παραγωγικός. Ευχαριστιέμαι εγώ να είμαι παραγωγικός. Δεν με πειράζει η άλλη να είναι και λέγεται τέτοιος. Καθόλου. Οπότε μπορείτε αυτά που γράψατε να τα ραφινάρετε. Να πείτε τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας αυτό. Ειδικά η λέξη ελευθερία. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδόσεις. Είναι πολύ ελεύθερο θέμα. Στην κοινωνικότητα... Ναι. Δεν βλέπω να... Προσφορά συμβουλική διαμόρφωση. Παρακαλώ. Στο αναλύουμε. Δεν βλέπω ομαδικότητα σε όλα αυτά που συζητάμε. Ναι. Γιατί, είναι εγωκεντρικό. Γιατί θεωρώ, εγώ τι θα προσφέρω στους άλλους, ότι είναι η δική μου κοινωνικότητα. Οι άλλοι, αν θα το δεχτούν ή όχι, είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή, εγώ εδώ θα σας έκανα ακριβώς την ίδια ομιλία και δύο άτομα να είσαστε. Άρα ηγετική στάση θα το έτσι. Δεν το βλέπω εγώ έτσι, αλλά αν το βλέπετε εσείς έτσι και σας ικανοποιείτε. Δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλές έννοιες μαζί. Ναι, είναι πολλές έννοιες μαζί. Και όσο περισσότερο τις αναλύσεις, τόσο καλύτερα είναι για να ξέρεις με τι θα εναρμονιστείς. Αυτές οι αρχές που είναι και 10 στον αριθμό. Εγώ. Είναι δικές σας. Δικές προσωπικές, ναι. Που τις βγάλετε πώς δηλαδή. Γιατί έχουν ασχοληθεί και μεγάλοι διανοητές. Όχι, αυτές είναι προσωπικές για τον Λάμπρο. Ο κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικές. Το παράδειγμα της φροντίδας είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Η μητέρα μου, αν δεν έβαζε τη λέξη φροντίδα μέσα σε αυτό, δεν θα ήταν η Ευφροσύνη, θα ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αυτά είναι καθαρά προσωπικά πράγματα. Οι αρχές, αυτά που θεωρείς αναπόσπαστα κομμάτια σου, κάποια είναι κοινά για όλους. Κάποια δεν είναι. Παραδείγματος χάρη ο Γιάννης. Εάν δεν βάλει τη λέξη παράδοση μέσα, και εκείνος δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Εμένα, για μένα η παράδοση δεν είναι από τα αναπόσπαστα πράγματα. Κάθε άνθρωπος... Παράδοση εννοεί... την ιστορία, την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή, την... Το παρελθόν. Το παρελθόν.
Κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετικό τρόπο να βλέπει το τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Και αυτό είναι υπέροχο. Ακριβώς, εάν δεν θέλετε να με πιάσετε σε αυτό. Γιατί εγώ τη θεωρώ παράδεκτο πράγμα. Αλλά ας το αφήσουμε. Συμφωνία, βέβαια. Ναι, σκέφτος χαμελέον. Α, ναι, δεν με πιάνε εύκολα. Αυτό είναι το παράδειγμα.